Καλησπέρα. Καλησπέρα, σπέρα, σπέρα, σπέρα. Καλώς ήρθατε, 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 ήρθατε. Πάμε, 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 πάμε. Κυρίες και κύριοι, θα πει το χαιρετήσει τώρα, σίγουρα. Θα πει γεια σου, Σιμεών Χατζηγραβατίδη, με το κλαρίνο σου. Τι, δεν χαιρετάει? Να. Δώσε, φύσα το καλέμι, φύσα το. Εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή ποιος, αυτός, 01. Κωστής Αζαρός στο μικρόφωνο, μεσημέρι Πέμπτης, έξω βράζει ο τόπος. Κάτε 38, κάτε 37. Ο Αρκουδίσιος δουλεύει στο φουλ. Μεγάλος μάγκας αυτός που το ανακάλυψε. Σου λέει σε κάτι χώρες λιώνουν οι άνθρωποι. Πρέπει να βρούμε κάτι της να είναι στη δροσιά. Δεν γίνεται. Και η πολύ ζέστη στο κορμί το κάνει πιο ράθιμο, πιο οκνηρό, πιο αργεστημένο. Τίποτα, τρέχουν υδρότες και τέτοια πράγματα. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Ενώ με τη δροσά, έτσι, μια στιγμή να κλείσω και το παράθυρο. Τώρα είμαστε κομπλέ. Γιατί ανοιχτό air condition, αν και ανοιχτό το παράθυρο, δεν λέει. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, ελάτε. Ποιες είναι οι δύο τελευταίες πληροφορίες που έρχονται σε σχέση με αυτά που είπαμε το πρωί? Θα ανοίξουμε γραμμούλες. Να πω ότι τα μηνύματά σας, ολονών τα μηνύματα που είχαμε ένα θέμα το πρωί, ήρθαν κανονικά και θα συμμετάσχουν στην κλήρωσή μας. Έχω μπροστά μου τη λίστα, έτσι. Όλοι όσοι στείλατε το πρωί μηνύματα για την τηλεόραση, κανονικά η Βαρδάλη η Στέλλα, η Δημητριάδου η Χριστίνα, ο Ζλατανίδης ο Μάκης, λοιπόν από Βιέννη, καλημέρα ο Χρήστος ο Βασιλιάδης, λοιπόν ο Αλέξανδρος ο Βασιλιάδης, λοιπόν ο Χαριστός ο Δημήτρης, ο Καρακώστας ο Αργύρης, η Νίκη Λαβρεντιάδου, η Παπαδοπούλου η Δήμητρα, η Φρίνη Μουρατίδου, ο Μαρμαράς ο Δημήτρης, λοιπόν ο Αραμπάτζης ο Θόδωρος, ο Καλυντέρης ο Αντώνης, η Πόπη Ζαφυρίου, ο Θόδωρος Αραμπάτζης, Παπουτσής Τέλειος, Νικηφορίδης Παύλος, Βέρου Χρύσα, λοιπόν Δημητρούδης Νίκος, Μουρλιού Καθανασία, όλοι αυτοί κανονικά, παιδιά, μπήκαν στην κλήρωση. Ήρθαν μετά τα μηνύματα βέβαια. Με καθυστέρηση όμως θέλω να πω ότι μπήκαν όλα στην κλήρωση. Γιατί πράγμα μιλάμε, για μία 32 LG τηλεορασάρα προσφορά και δώρο αποχαιρετισμού, γιατί φεύγουμε για άδεια αύριο, έτσι πάντα κάνουμε, το λέω στους μεσηβρινούς που ίσως να μην έχουν ακούσει το πρωί. Μία τηλεόραση 200 ευρώ η αξία της από την Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ένα καταπληκτικό, ένα υπέροχο δώρο. Τα μηνύματα και τα τηλέφωνα τώρα το πρωί, σήμερα το μεσημέρι και αύριο το πρωί, δηλαδή δύο εκπομπές πρωινές και η μεσημβρινή, η σημερινή, και αύριο το πρωί κληρώνουμε αυτό το καταπληκτικό δώρο από την Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. LG, κορυφαίο όνομα, δεν χρειάζεται να σας κουράζω, τα έχουμε πει και σε πλυντήριο και σε ψυγείο και παντού. Και βέβαια, δεν ξεχνάτε, Αιγαίων, εκεί θα βρείτε το πιο φρέσκο θαλασσινό, πεντανόστιμα και εκλεκτά, με παρείστικο μεζεδοπολείο, φοβερή ατμόσφαιρα, λάμπουν όλα μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μείνει εκεί και να μην είναι φρέσκο. Ξεκάθαρα σας το λέω, με απόλυτη βεβαιότητα. Πάμε στις γραμμές που αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια. 2310-287-888. Και μέσα από τα τηλέφωνα, μέσα από το σταθερό τηλέφωνο, μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία, όπως κάναν και τα παιδιά το πρωί, και σας βάζω στην κλήρωση. Μπορεί να σταθείτε τυχεροί, εσείς με το σταθερό, και να κερδίσετε την τηλεόραση αύριο. Θα βγάλουμε και τον τυχερό αύριο το πρωί, 10 παρακάτι, να ακούσουμε τη χαρούμενη φωνούλα του ή φωνούλα της, γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε τη χαρά. Και επειδή βέβαια τα δώρα τα δίνουμε.
100% όλα. Πάω και εδώ όμως. Πιο πανηγύρι. Εδώ είμαι πιο επαρχία. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Χαίρετε. Χαίρετε. Καλώς το παιδί. Αλλάς τον. Λοιπόν, έχω διαπιστώσεις, παράπονα και για να πω στην κλήρωση. Πες τα πάντα. 485 πρώτα την κλήρωση. Περίμενε. Ο Παύλος σήμερα βγήκε τρεις φορές. Τρεις. Το πρωί δεν μπόρεσα να πιάσω γραμμή γι' αυτό. Πρωτοφανές και δεν ανεπίτρεπτο. Ναι. Αν σε περίπτωση κερδίσει την τηλεόραση, ναι, θα την πάρουμε μισή-μισή. Σωστό. 16 αυτό και 16 εγώ. Σαν τα γκολ, τα 9 γκολ. Κοίταξε, αυτό το ξεκίνησα εγώ. Άστο αυτά. Αυτά είναι παλιά. Ναι. Εντάξει. Να το θυμάσαι, πιστεύω. Καλά, βέβαια, εννοείται. Να πω αυτή τη στιγμή δύο μικρές ειδησούλες που προκύπτουν. Παρακαλώ. Η μία είναι μεγάλο χάσμα με Βιερίνια. Μεγάλο χάσμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή. Οικονομικό δηλαδή. Οικονομικό. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, και η άλλη είδηση είναι όχι της ομάδας στα 2 συν 500 για την Arsenal, στα 2 εκατομμύρια για τον Τζούμπα Ακπομ στην Μπεσίκτας. Αν ανέβει κι άλλο η Μπεσίκτας, τότε μπορεί να γίνει. Αλλά σε πρώτη φάση... Δίνει 2,5 δηλαδή. Δύο και είναι και ένα πεντακοσάρικο από το ποσοστό της Arsenal. Έτσι. Και εμείς λέμε όχι δύο, λέμε, ξέρω εγώ, φαντάζομαι, 2,5, 3, δεν ξέρω. Εντάξει, λογικό. Ο Βιερίνια συναντήθηκε με τον πρόεδρο. Όχι. Γιατί ήρθε ο πρόεδρος. Δεν ξέρω, λέω, αν συναντήθηκε, δεν ξέρω. Λοιπόν. Μόλις θα έρθει θα τελειώσει. Και εγώ αυτό λέω. Είναι θέμα συνάντησης. Ναι, είναι θέμα να δει ο ένας στα μάτια τον άλλο. Ναι, αυτό είναι, τίποτα άλλο. Τώρα, αν μία από τις δύο πλευρές αποφύγει να συναντηθεί, πάει να πει ότι η ρήξη είναι οριστική. Δεν θέλει καθόλου. Ναι. Μπορεί μία από τις δύο πλευρές να πει ότι εγώ δεν θέλω. Διαβάζω τώρα στο SDNA, έτσι, δηλαδή πριν από λίγο... ότι η νέα πρόταση είναι στις 450.000 συν αυξημένο μπόνους και με αυτή την πρόταση δεν μένει ο Βιερίνια. Το διαβάζω τώρα στο SDNA, το διάβασα και στο νωρίτερα και στο ΠΑΟ 24. Λοιπόν, άποψή μου, Κωστή, η άποψή μου δεν είναι οικονομική, δεν ανακατεύουμε σε αυτό. Δεν θα βάλω ούτε ένα ευρώ, γι' αυτό δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ σου είπα το βλέμμα. Θα ειδωθούν μετά θα έχει τελειώσει το πράγμα. Το διαβάζω και στο InPauk. Δηλαδή όλα τα site και τα δύο παοκτσίδικα και το άλλο το SDNA που ασχολείται αρκετά με την ομάδα μας. Έχει πολλά δικά μας παιδιά μέσα. Ξέρουμε. Διαβάζω. Η καινούργια προσφορά του δικεφάλου προβλέπει συμβόλαιο 1+1 χρόνο με αιτήσεις απολαβές 500.000 ευρώ συν πολλά μπόνους. Έτσι. Λοιπόν, αν ο Αντρέ θεωρεί ότι αυτή η πρόταση δεν είναι αρκετή και θέλει να αναζητήσει αλλού την ποδοσφαιρική... Ο καθένας έχει το δικαίωμα της άποψής του και είναι σεβαστή. Δεν αλλάζει τίποτα όμως. Εγώ αυτό λέω. Εντάξει. Δεν αλλάζει Παναγιώτη τίποτα. Παναγιώτη μου, θεωρώ ότι ίσως έχω κουράσει με αυτό που λέω, αλλά θα το πω, είναι προτελευταία μέρα σήμερα και για μένα είναι πολύ σημαντικό να το ακούσουν όλοι. Είτε φύγει είτε μείνει, δεν διαγράφω ούτε μία αράδα από την ιστορία που έχει γράψει ο Βιερίνια. Θα είναι απρέπεια, αγνωμοσύνη και αχαριστία να πιάσω και να ξύσω τον μύθο του ανθρώπου αυτού, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια έπαιξε καθοριστικότατο ρόλο εντός και εκτός γηπέδου, εντός και εκτός αποδυτηρίων για να έρθουν τα δύο ντάμπλ και το αίτητο πρωτάθλημα. Αυτό δεν αλλάζει λοιπόν, με τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό είναι το... Αυτό είναι η δική μου άποψη. Άλλος, τώρα... άλλος μπορεί να πει, η Παναγιώτη μου, φεύγεις και γιατί ζητάς και αυτά και τα λοιπά και έτσι κι αλλιώς. Και να, να στεναχωρήσει ο Βιερίνια τον κόσμο τώρα στο τέλος. Άλλο αυτό. Το να αλλάξουμε όμως το ότι έχει γίνει και να το διαγράψουμε ή να το ξεχάσουμε, για μένα είναι λάθος. Ωραία. Βάζω τελεία, λοιπόν, σε ακούω τώρα, τι θες. Ναι, τώρα πάμε στο άλλο. Να ξέρεις ότι μόλις είδα, πρωτού ξεκινήσεις εσύ την εκπομπή, μόλις είδα για Άκουγκ, έτσι, λέω, κοίταξε να δεις ότι θα παίξει Μποπίλιο, λέω, σε Μαροκό. Το πρωί έπαιξα. Ναι, το ξέρω, αυτό το λέω. Το είχα φανταστεί, λέω, δεν υπάρχει, λέω, θα το παίξει. Μα είχα μηνύματα
Αλλά τώρα πρέπει να ξυλωθεί. Είχα μηνύματα σήμερα. Τι είναι η Μποφίλιου, πού κολλάει, γιατί αυτή είναι καινούργια ακροατές. Καλώς πάνω. Έτσι, ναι. Πέρσι ένα ολόκληρο χρόνο μας κράτησε παρέα αυτό. Το έχω συνειφασμένο με το πρωτάθλημα, με το στοίχημα που δεν το πήραμε πίσω, μέχρι τέλους μας πήγε. Μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Ήταν πάρα πολύ εύστοχη. Πώς το παίξα. Και ήταν πολύ ωραίος ο Χαβάς και στο τέλος που εγώ το έκανα αυτό που είπα, δεν είχα πει πόση ώρα, 2 δευτερόλεπτα και γεια σας. Και που μπήκε ο κόσμος σε διαδικασία να ψάχνει να βρει. Μιλάμε μεταξύ μας, μεταξύ μας και στις αιμοδοσίες ακόμα. Έτσι. Τι φαντάζεσαι, ξέρω εγώ. Ναι, για πες, έλα δεν θα το πω, όχι. Έλα ρε πες. Θα βάλεις... Ο άλλος, ναι, έτσι θα κάνει, αλλιώς θα κάνει. Ήτανε... Εντάξει, ήταν άλλη ψυχολογία πέρσι, αλλά εγώ... σας αγαπάω και στις δύσκολες, να ξέρετε, δεν σας θέλω εδώ ακροατές μόνο στις χαρούμενες φάσεις. Παρέα. Κοίταξε, και οικογένεια. Το να είσαι στο πανηγύρι δίπλα σε κάποιον είναι το πιο. Δεν είναι το πιο εύκολο. Δεν μπορώ να το πω εύκολο. Μα είναι... τώρα. Βέβαια. Δεν έχει καμιά αξία, μπορώ να σου πω. Δηλαδή θα διώξει το μέλος της οικογένειας, αν περνάει δύσκολα, θα το διώξει. Θα το πει φύγε κι άλλα μόνο όταν θα είσαι καλά να πάμε στα πάρτι να. Γλεντήσουμε, όχι βέβαια. Ίσα-ίσα λες τώρα που περνάς δύσκολα, θα είμαι δίπλα σου εγώ εδώ, με ανοιχτές γραμμές, όλη παρέα, να βοηθήσουμε να λυθούν κάποια θέματα, να διορθώσουμε τα λάθη, να ασκήσουμε κριτική και να προχωρήσουμε. Έτσι είναι. Κοίταξε, και να πω και κάτι, να ξέρεις ότι σε αυτό το σωματείο, σε αυτό τον οργανισμό, σε αυτό που αγαπάμε τέλος πάντων, πάντα υπάρχουν οι επόμενες μέρες. Θα πάντα. Σου φέρω κάποια γραφτά κάποια στιγμή να δεις, ναι, ότι ξεκινάνε και τελειώνουν κάπου χρονιές ή μια περίοδος, ναι, ή, ναι, κάποια πράγματα. Που λες, υπάρχει τέλος, πάντα, ναι, σε αυτή τη, ναι, ναι, υπάρχει η επόμενη μέρα. Και ίσως να είναι αυτή, ναι, ναι, τώρα η χρονιά έτσι όπως, ναι, είναι, ναι, είναι πολύ περίεργη. Αρκεί η επόμενη, ναι, μέρα, ναι, να μην είναι νύχτα. Ναι, δεν ήταν ποτέ σε αυτή την ομάδα. Ποτέ. Ξημέρωνε πάντα. Όχι. Βέβαια, εντάξει. Όχι, όχι. Έκανε εγώ γιατί, να κάνω λίγο γιατί να κόσμος... το λαφρύνω, να το λαφρύνω λίγο γιατί... Ναι, γιατί έχει πάρει άδεια και δεν το ξέρεις ακόμα. Γεια σου Παναγιώτη! Φιλιά! Ζού μου σου, φιλιά, αδέρφια! Πέρασα χθες έξω από το χωριό σου, να ξέρεις. Πέρασα πολύ κοντά. Α, περνάς από... Δεν μου λες, ναι, ξέρεις ότι κοντά... Πες μερικά χωριά που είναι κοντά σε σένα, κοντά στο Λάκωμα. Για πες. Γωνιά. Ναι, Κολάρι. Μεσημέρι. Πιο... Μεσημέρι. Ναι. Λοιπόν, ναι, και στο μεσημέρι έκανε ο Ρωμίστιος Γερμανικών. Και στο Σχολάρι και στη Ρεδεστό και στα Βασιλικά. Α, από εδώ μεριά, ναι. Ήμουν, από Θεσσαλονίκη. Και στους Ταγαράδες. Ναι, ναι. Να ξέρεις, 2007, ναι, 2008, 2006. Εμείς είμαστε το πρώτο χωριό της Χαλκιδικής. Εννοείται, ρε. Εννοείται. Κόμβος, ναι, κόμβος. Άρα είμαστε... Που λένε ξάτι τη Χαλκιδική. Δεν εννοείται, φίλε. Φιλιά, θα τα πούμε αύριο. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Ζου μου σου, αδερφέ μου. Ζούμε μεγάλες στιγμές, σημαίνει αυτό. Πάμε στις γραμμές. Ναι. Γεια σας. Γεια σου, Κωστή. Καλώς τον κορίτσι. Καλώς, τι ναι. Τι κάνεις. Καλά, εδώ. Τα στραβά μάτια. Την καρδιά μου πέτρα. Έχει απαντήσει. Το παξιμάδι. Έχει. Α, καλά. Τα πάντα σε καλή τιμή, άμα θες διεθνή καριέρα. Για τον κόσμο όμορφο, μην ξεχνάς να πεις. Τον κόσμο ομορφότερο θα το κρίνει αυτό η Κριτική Επιτροπή στα Καλλιστεία. Έτσι. Άρα πέρασες και από το δικό μου το χωριό, Πέρασε, όπως και να έχει, κοντά ήμουνα. Πέρασε και από τα μέρη. Για πες, Δόρτια. Δεν θα πούμε για το Βιέρινα, γιατί κουράζουμε. Αν θες λίγο χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Γεωργία μου, ακούει ο Μίτσος, γι' αυτό. Τώρα. Για να μην μικροφωνίζουμε. Οκ. Okay. Εντάξει. Πάλι, αλλά δεν πειράζει. Πάμε. Σε ακούω. Δεν μου λες, έρχεται σήμερα ο παίκτης. Έρχεται κατά πάσα πιθανότητα σήμερα ο παίκτης. Ναι, ο Αυστριακός. Λοιπόν, έχουμε καταλάβει με τι συμπίπτει αυτό σήμερα. Το έχω ανεβάσει κιόλα, όχι στο. Δεν πρόλαβα να δω. Τι, ο ερχομός του Αυστριακού ή. Τι ο ερχομός του Αυστριακού. Σαν σήμερα ποιος άλλος ήρθε στον Ο πάνω. Πάμπλο Γκαρσία ήρθε σαν σήμερα. Τυχαίο. Έλα μωρή αρρώστια! Τι νόμιζες, δεν θα το ήξερα, Λες, θα το πιάσω λίγο αδιάβαστο. Σαν τώρα. Όχι, αλλά λέω τυχαίο, ρε φίλε. Τώρα συγκρίνεις, άστο. Η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Εντάξει.
Τεράστια δηλαδή, στιγμή. Δεν ξέρουμε τι θα βγει ο άνθρωπος, δεν ξέρουμε τεράστια. Ποιος είναι, τι είναι. Σαν, τι τώρα, σαν τώρα και το τηλέφωνο το επόμενο πρωί στον 103, καλά ρε Κωστή, τι αγέλαστος είναι αυτός. Πού τον βρήκανε, να μην χαμογελάσετε μια φορά στον κόσμο. Τι ντροπή είναι, με αυτός θα παίξει μπάλα εδώ. Και είπα την ατάκα μου, δεν τον πήραμε για να διαφημίζει οδοντόκρεμες. Γεια σου. Αυτά. Έτσι. Και είπα και τότε, ματάκι χορταράκι, περιμένετε να δούμε, έχει παίξει τη Ρεάλ και στη Μίλαν αυτός, ρε. Καθίστε να δούμε λίγο τι είναι. Και με το μαλλί και αυτά και στραβομουτσουνιασμένος και έτσι. Και το τι έγινε μετά. Γιατί αυτός ο ΠΑΟΚ ξεχνάει, κατακρίνει πριν δει, επικρίνει, δεν πειράζει. Έτσι και δεν αφήνει μια ροή. Δεν πειράζει. Εγώ αυτό που πονάει, εμένα με ενδιαφέρει ένα πράγμα, Γεωργία. Πονάει ο άλλος για τον ΠΑΟΚ. Ζει και αναπνέει. Συγχωρώ και το να είναι οξύθυμος και το να είναι ανυπόμονος και το να είναι λίγο φουρτουνιασμένος και να τον είναι λίγο όλα τα συγχωρώ. Αυτό, αν ο πυρήνας του είναι νοιάζομαι για τον ΠΑΟΚ, συγχωρώ τα πάντα. Αν είναι, μπαίνω για να κάνω ζημιά, κουβαλάω τα κόμπλεξ μου, είμαι άλλη ομάδα και μπαίνω να σπείρω διχόνοια ή εξυπηρετώ συγκεκριμένους σκοπούς κτλ., εκεί με βρίσκει αντίθετο. Έτσι. Και εμένα. Αλλά αν είναι ΠΑΟΚ, πώς να σου πω, όλα που μπορεί να διαφωνώ, να είμαι στην τελείως απέναντι άποψη όσον αφορά στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Στο τέλος αναρωτιέμαι, τι είναι αυτός, ναι. Πονάει για το ίδιο πράγμα που πονάω κι εγώ. Τέλος. Είναι αδερφός. Και ας διαφωνώ πολλές φορές. Αυτό με ενδιαφέρει, κορίτσι μου. Κατάλαβες. Και εγώ πιστεύω ότι, όπως είπε και ο προλαλήσαντας, ότι να βγει ο Σαλίδης και να μιλήσει με το Βιερίνια. Ναι. Μετά όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Αυτό που λέω μέρες και τώρα. Να φύγει το παιδί, και να φύγει το παιδί, καλά να είναι όπου και αν πάει, τον ευχαριστούμε για ό,τι έχει κάνει και εδώ θα είμαστε αν θελήσει να ξαναγυρίσει. Ναι. Ας μην να αποχαιρετήσουμε ακόμα, άσε να δούμε, γιατί όχι, εγώ όχι, διατηρώ... Λέω, εάν θελήσει, αν θελήσει, αν. Αν, ναι. Έγινε, γιατί Τζόρτζια. Δεν ξεχνιέται. Σε ευχαριστώ πολύ. Άιντε. Γεια σου, Γεωργία μου. Φιλιά. Να σε καλά, να σε καλά. Σαν σήμερα, 2008, περάσαν κιόλας 12 χρόνια. Αφήχθη ο τύπος με ένα κοντομάνικο μπλουζάκι, με ένα τατουάζ φαινόταν στο μπράτσο, ξινός, φοβερή υποδοχή από τον κόσμο, μια κερκίδα τρελή, μια μικρή τούμπα στο αεροδρόμιο, φοβερός ενθουσιασμός, αγέλαστος, δεν έσπασε καθόλου το χυλάκι του, ο Ινδιάνος ήρθε και σήμερα, 12 χρόνια μετά, μιλάμε για έναν εμβληματικό και ποδοσφαιριστή και προπονητή πλέον, μπορούμε να πούμε, για την ομάδα μας. Χαίρετε. Ναι. Όχι. Πάμε εδώ. Χαίρετε. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Καλώς την. Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Για πες. Ναι, πήρα. Καταρχήν να σε βάλω, συγγνώμη, να σε βάλω στην κλήρωση, μην ξεχαστώ. Ναι. Επειδή εγώ έχω κερδίσει, θα σου δώσω όνομα άλλου και όνομα που έχω κερδίσει από τον Παπουκίδη. Τι έχεις κερδίσει? Ένα πολύ ωραίο σύστημα. Ατμοσίδερο. Ατμοσίδερο, ε. Μπος, ναι. Και σου χρωστάω κέρασμα. Λόγω της πανδημίας δεν το έφερα. Όταν γυρίσουμε το καλό από τις διακοπές σου. Δεν πειράζει. Κανένα κέρασμα. Προστάω, θέλω να πες μου λίγο να βάλουμε. Το δικό μου το όνομα είναι η Χριστίνα. Ναι, το ξέρω. Πες μου λίγο να βάλουμε. Ναι, Αλέξανδρος 714. Τέλεια. Ήθελα να πάρω, για να μην καθυστερώ, να μην μιλάω πολύ. Ναι. Με αυτά που είπες και εσύ και οι προλαλήσαντες για τον ΠΑΟΚ συμφωνώ απολύτως. Και για τον Βιερίνια συμφωνώ. Ναι. Δεν πρέπει να καταδικάζουμε ή να μιλάμε αρνητικά για κάποιον, ειδικά όταν αποχωρεί. Κρατάμε τα καλά. Αφήνουμε τα άσχημα στην άκρη. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό το κάνω είναι μότο στη ζωή μου. Και με φίλους και με συνεργάτες, με συναδέλφους. Το ίδιο ισχύει πιστεύω και για αθλητές. Ακριβώς, πρέπει. Την ομάδα που υποστηρίζουμε. Τουλάχιστον το πιστεύω εγώ και από ό,τι κατάλαβα συμφωνείς. Ναι. Και εφόσον, συγγνώμη Χριστίνα, και εφόσον δεν φεύγει βρίζοντας, αφορίζοντας, με άσχημο τρόπο, κατηγορώντας, έτσι. Δεν τα βρήκαμε. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Το πώς αποχωρίζεσαι και έναν εμβληματικό τύπο. Δείχνει επίσης πόσο μεγάλος σύλλογος είσαι. Αν έχεις μεγαλοσύνη, να καταλάβεις ότι αυτός θέλει παραπάνω. Και νομίζω ότι μπορεί να τα βρει αλλού. Σεβαστό, σε αγαπούμε, σε εκτιμούμε και κάποια στιγμή μπορεί να γυρίσει από άλλο πόστο. Αν φύγει, λέω, έτσι. Έτσι. Αλλά αφορισμός, βρυσίδια, μπινελίκια και έτσι και αλλιώς, παιδιά, αυτό δεν περιποιεί τιμή στον καθένα μας. Αυτό
προσβάλλει εμάς, προσβάλλει για τον άλλον. Όχι. Δεν ρίχνουμε επίπεδο. Σεβαστό, το εκτιμάμε, πάνω καλό. Μα μας δείχνουν και με το δάχτυλο οι αντίπαλοι μας που περιμένουν τέτοιες στιγμές να τις εκμεταλλευτούν την αναμπουμπούλα, να δημιουργήσουν εσωστρέφεια, να μπουν και να μας κουνήσουν το βρώμικο χέρι τους. Αρνούμε να τους δώσω τέτοια αφορμή. Ειδικά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Συμφωνώ. Ναι. Δηλαδή ρίχνουμε το επίπεδο, μένουμε φίλοι ή έστω μακρύς αγαπημένοι που λέμε και φίλοι, να μην είμαστε καλοί γνωστοί, αλλά με επίπεδο, με εκτίμηση, όχι με άσχημο τρόπο, με άσχημες λέξεις, τα οποία μένουν αυτά, ξέρεις, τα λόγια, έτσι. Βέβαια. Δεν τα παίρνει το ποτάμι. Βέβαια. Γιατί δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή και αν ξανασυναντηθείς με το συγκεκριμένο άτομο, όποιο και να είναι αυτό, να μπορείς να πεις μια καλή μέρα με το κεφάλι ψηλά χωρίς να αισθάνεσαι άσχημα. Αλίμονο. Όχι, εσύ είπες, κατηγόρησες ή μίλησες άσχημα. Ειδικά όταν ο άλλος δεν το έχει κάνει κιόλας. Αλίμονο. Αν και εγώ στη ζωή μου και να το έχει κάνει κάποιος. Ναι. Δεν συζητάω και φεύγω. Δεν απαντάω με τέτοιο τρόπο. Ακριβώς. Γιατί να κάθεις να φθάρεις. Ακριβώς. Σου εύχομαι να περάσεις τέλεια. Ευχαριστώ, Χριστίνα μου. Με την οικογένειά σου να γυρίζεις με πιο ανανεμένες τις μπαταρίες. Πιστεύω ότι οι δικές σου δεν ξεφορτίζονται. Είναι δούλες. Κρατάνε 7 φορές περισσότερο. Αλλά θα γυρίσεις ακόμα πιο ανανεωμένες. Με τη δική σου πίσω. Και σου εύχομαι να είσαι καλά για πολλά, 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 πολλά χρόνια. Να χαρίσεις τα παιδιά σου, να ρίσεις και εγγόνια και να συνεχίσεις αυτήν την τέλεια εκπομπή. Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Υπέροχη παρέα. Σε ευχαριστώ. Φιλιά, σε ευχαριστώ, Χριστινάκη μου. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Υπέροχα, υπέροχα λόγια. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις που είναι μέσα. Ναι, γεια σας, μην παίρνετε άλλο, θερμή παράκληση, γιατί θα πάμε λογικά να βγάλουμε Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα, να μας πει εξελίξεις, να μας πει τι γίνεται. Έλα, έλα Μανόλο. Μήπως γνωρίζετε σε πόση ώρα μπορεί να τελειώσει το θέμα του Βιερινιά? Αν συναντηθούν, αν κοιταχτούν, 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Να τελειώσει, ίσως και πρόσεξε, λιγότερο από αυτή. Θετικά ή αρνητικά, έτσι. Δεν λέμε να τελειώσει. Ναι. Θετικά, σε 30 εγώ δευτερά. Πιστεύω ότι άμα συναντηθούν, άμα θα συναντηθούν, μένει ίσως και 15 δευτερόλεπτα να υπογράψει κιόλας, να ανανεώσει και να τελειώνει. Θυμήσου λίγο τον Αλκαντουρί, μάζευε πράγματα, έτοιμος να φύγει. Πήγε εκεί πέρα, μίλησε μαζί του. Ποιος, ο Αλκαντουρί, που όλοι, άλλοι, όχι μου κάνει, όχι δεν μου κάνει, ναι, και τέτοια. Ναι. Και όντως έμεινε. Θυμήσου λίγο το Βαρέλα. Έτοιμος να φύγει, είχε μπαλάρει τα πράγματα και τελικά έμεινε στον ΠΑΟΚ, ναι, ναι, και συνεχίζει. Εκεί ας πούμε έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Όλους θέλουν να τους κρατήσει. Ναι, εκεί έπαιξε καθοριστικό ρόλο Βιερίνια. Για να μην το έπαιξε. Ναι, ναι. Φυσικά. Αλλά άμα δεν ήταν όμως ο Σαββίδης Κωστή να μιλήσει και να του πει τι ακριβώς γίνεται, ό,τι και να έκανε ο Βιερίνια, εντάξει. Εννοείται. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτούς που θέλει πραγματικά να κρατήσει ο Σαββίδης, γιατί ξέρει τι αξίζει ο Βιερίνια, είναι ζήτημα λίγων δευτερολέπτων να του λύσει το πρόβλημα και στην τελική να κάνουν μια συμφωνία μεταξύ τους. Τέλος πάντων, και να λυθεί ό,τι υπάρχει, ναι, όποιο χάσμα, αν υπάρχει, ναι, γιατί εντάξει. Ξαναλέω, τσουκνίδα μου, άκου. Αν από μία από τις δύο πλευρές αποφευχθεί από τη μία από τις δύο πλευρές η συνάντηση, πάει να πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, αν ένας από τους δύο δηλαδή εντάξει δεν θέλει, είτε ο Αντρέ του πούνε έλα να συναντήσει τον πρώτο και πει δεν θέλω, είτε ανάποδα πούνε στον πρόεδρο, πάμε να συναντήσουμε τον Αντρέ και πει δεν θέλω να τον δω. Σωστά. Τότε πάει να πει ότι οι ράγες των τρένων είναι παράλληλες και δεν θα βρεθούμε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Δεν θα υπάρξει σύγκληση, δεν θα υπάρξει συμφωνία και θα συναντηθούν στο μέλλον οι δύο πλευρές. Κοίταξε, Κωστή, όμως, να σου πω κάτι. Δεν σημαίνει ότι αν όντως φύγει ο Αντρέ, ότι θα τον κατηγορήσουμε να έφυγε για τα λεφτά ή τέλος πάντων έκανες. Άνθρωποι είναι, επαγγελματίες είναι, σίγουρα αν έχουν κάποια πρόταση πολύ πολύ μεγαλύτερη, έτσι, θα πάρει. Να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και αφού γίνει, αυτό, να μπορούμε φυσικά, να πούμε, έμεινε, έφυγε, λίγα, πολλά, έτσι αλλιώς. Έτσι, εδώ από, αν ισχύει αυτή η πρόταση. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε. Ναι, αν ισχύει αυτή η πρόταση, που ισχύει αυτή η πρόταση για τα 500 χιλιάρικα, μπαίνει, ναι, και το συνέστημα, γιατί του λες έλα και εγώ σε θέλω, απλά μπαίνει και εξορθολογισμός, δεν υπάρχει το 1,3, 1,4, 1,5. Εννοείται, δηλαδή, αλλά δεν είναι μόνο το 500 χιλιάρικα, είναι και το 70% από κάτι μπόνους, από κάτι πολλά. Στόχους. Είναι πολλά. Καταλαβαίνεις, να δούμε την οριστική, τώρα επειδή μιλάμε υποθετικά, να δούμε τι θα γίνει οριστικά και τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε. Εντάξει, αγόρι μου. Όλα θα γίνουν με τον Big Boss,
Από εκεί και πέρα, ό,τι λέμε εγώ, εσύ και οποιοδήποτε, είναι εικασίες, είναι αυτά που ήρθαν και αυτά και τέτοια. Εννοείται. Είναι θέμα ωρών. Νομίζω μία του μηνός. Έρχεται το αργότερο. Και θα τελειώσουν όχι μόνο με τον Γιωρίνιο. Και άλλοι. Δηλαδή και με τον Μαρούσιο και με ό,τι να έρθουν, τι μεταγραφές. Οτιδήποτε. Όλα. Είναι από αυτόν και μόνο. Ναι. Λοιπόν, Κωστή, βάλουμε συμπλήρωση άμα θες. Βάλουμε συμπλήρωση άμα θες. Το ξέρεις το τηλέφωνο. Σε έβαλα ήδη, 600. Μανώλο. Σε έβαλα. Φιλιά, έγινε φιλιά. Κωστή, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ. Γεια σας. Ναι, χαίρετε. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι γίνεται, Κωστή. Λόξα σε παίρνω από το καλύτερο νησί της Ελλάδος. Που είμαι σε ένα νησί κάτω. Το Coffee Island. Όχι, όχι. Air Condition. Είναι φίλε. Στο Air Condition, φίλε μου. Πω. Είμαι στο νησί εδώ. Βούτες, μούτες. Χλίδα. Στη χλίδα. Χλίδα δεν θα πει τίποτα. Αφού κάνω ένα έτσι παλαμάκι και επιτόπου να πούμε τι θέλει. Τι γίνεται, ρε μαγκακί. Πήρα και εγώ τηλέφωνο να δω. Καλά κάνεις. Ότι αλλά με πρόλαβε η κοπελίτσα 30 Ιουλίου. Το θυμόμουν και εγώ ρε εσύ. Ναι. Και θυμόμουν αυτό εδώ που ούτε χαμόγελο, ούτε έτσι, σαν ξινός ο Γκαρσία. Και πού να ξέραμε ότι θα γίνει το έμβλημα του ΠΑΟΚ, γιατί εγώ γουστάρω με χίλια Γκαρσία και το χαρακτήρα του. Πριν λίγο καιρό είχε συνέντευξη, δεν θυμάμαι πού, σε μια αθηναϊκή καταθλιπτική Κυριακή εκεί. Και εσύ τα ελληνικά, είχε λίγο πλακίτσα με τα ελληνικά του, ρε. Έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Αλλά. Αλλά και τα ελληνικά ήταν όλα τα λεφτά, να πούμε κάτι, δεν θυμάμαι που έλεγε. Εγώ τον θέλω, Κωστή, και προπονητή εδώ, ρε, στην ομάδα. Θα έρθει αυτή τη στιγμή, αδερφέ. Είναι νομοτελειακά, εκεί θα πάμε, να ξέρεις. Αλλά δεν είναι ακόμα τώρα η ώρα. Θέλει χρόνο, από ό,τι έχω μάθει όμως, θέλει χρόνο, γιατί πρέπει να κάνει κάτι σχολές, κάτι. Πρέπει να πάρει το χαρτί. Πρέπει να είναι και καλυμμένος. Τώρα θα παρακολουθήσει μαθήματα και κάποια στιγμή θα τον δούμε εκεί. Είμαι και βέβαιος. Πιστεύω πιο ενωμένοι θα είμαστε. Άκου, ο λαός θα είναι πιο ενωμένος. Με τον Παύλο Γκαρσία τον τρελό. Είχαμε ένα τρελό τον Λουτσέσκου, γιατί και εκείνος τρελός ήταν. Φυσικά. Αυτός είναι πιο τρελός. Φυσικά. Αυτός είναι πιο τρελός, Κωστή. Συμφωνείς? Ο Παύλο, συμφωνώ απόλυτα. Ο Παύλο είναι μία κατηγορία μόνος του. Είναι ένας άνθρωπος που τον έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή. Θέλω να σου πω ένα πράγμα που είναι σημαντικό και κρατήστε το. Ο Παύλο προπονητής. Απέχει σε πολλά πράγματα από τον Παύλο παίκτη. Ορίμασε. Είναι ένας άνθρωπος πολύ πιο φιλοσοφημένος. Είπα ένα μικρό παραδειγματάκι που το έσα εγώ, δεν είναι ότι μου το έχουν πει. Όταν πήγαμε για να γυρίσουμε το βιντεάκι για την αιμοδοσία, που του λέω σε παρακαλώ, μπορείς να πεις εγώ δεν ζητάω τίποτα από τους παίκτες. Έτσι, όταν ζητάω είναι για τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, μπορείς σε παρακαλώ να πεις, γιατί άλλο να το πω εγώ, ο Τσατσαρός, άλλο να το πει ο Γκαρσία. Να πεις όλη την Κυριακή στην αιμοδοσία των αθλητηρίων. Βεβαίως, λέει, έλα να το πω. Μίλησαμε λίγο εκεί στην Μεσημβρία για λίγα δευτερόλεπτα, πριν πάει στην προπόνηση με τα πιτσιρίκια. Του λέω, ρε Παύλο, να σου πω κάτι. Λέει, πες μου, τι θες να μου πεις. Δεν μπορώ να σε συνηθίσω με κοντό μαλλί. Δηλαδή, σε θυμάμαι με μακρύ μαλλί, γιατί είχα βγάλει μια φωτογραφία το 9 και την έχω. Που είναι με μακρύ μαλλί και εγώ έχω πάει έξω. Και πρόσεξε τι μου είπε. Λέει, άκουσε να σου πω. Τώρα εγώ έχω τα παιδιά και είμαι σαν δάσκαλος. Δεν γίνεται με τα μακριά μαλλιά. Είμαι ζήνει σε παράδειγμα και πρέπει να δίνω. Δεν είναι ωραία. Φίλε, πρόσεξε. Φίλε, ο Ινδιάνος, φίλε, ο αντικομφορμιστής. Ο επαναστάτης, τι που τα μαλλιά για αυτούς, ξέρεις ότι είναι ρε παιδί μου κουλτούρα, είναι άποψη, δεν είναι βαρέθηκα να κουρευτώ. Κούρεψε τα μαλλιά του, γιατί είχε να κάνει με παιδιά και έπρεπε να δίνει το παράδειγμα. Τρέλα τώρα την κουβαλάει για την πάρτι του. Ακριβώς, τώρα μου έκανε τεράστια εντύπωση αδερφέ, τεράστια εντύπωση μου έκανε αυτό που μου είπε. Και το είδαμε που έχει σαρώσει τώρα με την ΚΑΠΑ 19, τι παίκτες βγάζει. Έχει πολύ Παύλο και ο Τζόλης και ο Μιχαηλίδης και ο Τσιγκάρας και ο Χατζηστραβός και αυτοί που έρχονται έχουν πολύ Γκαρσία. Και άλλοι και θα έρθουν και άλλοι, εγώ πιστεύω, και μπορούν άνετα να παίξουν επάξια σε μεγάλη ομάδα. Με διαχείριση σωστή. Σε φιλώ, σε χαιρετώ, αδερφέ! Κωστή, αν θέλεις βάλουμε στη κλήρωση 893. Ναι. 893 Σπύρος. Έγινε, Σπύρο. Καλό καλοκαίρι να έχουμε αυτό τον Αύγουστο, όλα ωραία, όλα καλά. Έγινε. Να σε καλά, Κωστή, φιλιά, φιλιά, εσείς που παίρνετε και μου δίνετε τα τρία τελευταία ψηφία αύριο,
να έχετε το νου σας, γιατί δεν ξέρω όλο το νούμερο, αν κληρωθούν από τα τηλέφωνα. Ναι, τελευταίος, πριν το διάλειμμα, γεια σας. Εμένα άφησες τελευταίο. Έλα τα γόρι μου, έλα. Λοιπόν, μια διευκρίνηση στον Παναγιώτη, ε. Ναι. Οι δύο κλήσεις που έκανα το πρωί ήταν ενημερωτικές για το καλό το δικό σου, για του σταθμού. Ναι, ναι, για τα μηνύματα. Για τα μηνύματα. Παρεπιπτόντως. Δεν έχω στο νούμερο, πες το να. Ναι, ναι, παρεπιπτόντως. Να το κάνουμε σαν την πίτα, Παύλε. Παρέχει, μικρή, μεγάλη ή τετράγωνη. Παύλε, έλα. Τα μηνύματα ήρθαν όλα. Τα έχω μπροστά μου. Ξέρω. Έτσι, να ξέρετε. Ξέρω, αφού σου είπα, μην είσαι μήνυμα εμένα. Μα και εμένα μου ήρθε μετά που βγήκα από το στούντιο, έτσι. Ναι, ναι, βάλε μου και εμένα τώρα 9.47 τώρα. Να σε βάλω και 9.47. Έγινε Παυλάρα! Ναι, βρε! Ευχαριστήθηκε με τον Παναγιώτη. Ναι, βρε! Μην νομίζει ότι. Ειρήνη, μην! Αδέρφια! Φιλιά! Γεια, 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 γεια! Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα γυρίσουμε εκτός απρόπτου να συνδεθούμε με Κώστα Βασιλόπουλο, να δούμε εξελίξεις τι γίνεται με τα γραφικά. Να πω, Σοφία μου, από τη γειτονιά σου λέει στην Τούμπα, λέει το πατρικό σου ήταν εκεί ακριβώς, εκεί είναι, σε αυτό το δρόμο που λες. Είσαι στο 5. Είμαι στο 3. Στο 3 είναι το πατρικό μου. Και το σπίτι μου πιο πάνω. Πιο πάνω. Σήμερα στις 10 ήταν εργομετρικά και τέτοια. Επίσημα ξεκινάμε στις 6 σήμερα το απόγευμα. 6 ώρα. Εντάξει, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Θα κάνουμε την απόπειρά μας, να συνδεθούμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο, τον διευθυντή της Φόρτσα, εντός ολίγου. Ξαναλέω τις δύο ειδήσεις που βγαίνουν για την νέα πρόταση της ομάδας των Αντρέε Βιερίνια, που με αυτή την πρόταση δύσκολα θα παραμείνει, και επίσης την άρνηση του ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση στα λεφτά που δίνει η Μπεσίκτας για τον Τσούμπα Ακπομ. Σήμερα αναμένεται ο Αυστριακός ο Στεφανάκος με το αριστερό το πόδι, ο 29χρονος Χαφ Στέφαν Σβάπ, ο αρχηγός της Rapid Βιέννης, που έρχεται να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή που τόσο πολύ παθή είναι, τόσα πολλά έχει τραβήξει. Σκεφτείτε μόνο την απώλεια του Μίσιτς. Εγώ δεν βάζω τίποτα άλλο. Μόνο του Μίσιτς την απώλεια από τα χαφ. Του MVP, κατ' εμέ, της φετινής χρονιάς. Δηλαδή, μέχρι να τραυματιστεί ο Μίσιτς, ήταν για μένα ο κορυφαίος παίκτης σε μια μέτρια χρονιά, σε μια χρονιά με αναποδιές, με δικαστήρια, με ψυχολογικό, να πούμε, πόλεμο από παντού. Μια χρονιά ψυχοβγαλτική. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 23-10-287-888. Κάνε άλλη μια απόπειρα, αδερφέ μου. Μήπως και μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Σήμερα στις 6 είναι η συγκέντρωση. Δεν ξέρω, σε αυτό που με ρωτάς. Τι να σου πω, Σίμω, δεν την ξέρω τι να πάει. Με ρωτάει ο Σίμος, λέει, ο Βιερίνη ασχέτως, λέει, που δεν έχει συμφωνήσει και δεν έχει συμβόλαιο, δεν θα παραβρεθεί στην πρώτη της ομάδας. Δεν το ξέρω. Υποχρεωμένος βάσει συμβολέου δεν είναι. Το αν θα θελήσει να πάει με πολιτικά, να πει ένα γεια στα παιδιά, να δει την κατάσταση, δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζω, αδερφέ. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Καλώς το παιδί, καλώς τον. Καλώς τον. Είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είσαι ο, σε ακούω στο, στο βάθος. Μία και καμία. Μια χαρά. Είμαι ο Στέργιο. Έλα ρε Στέργιο, έλα ρε Στέργιο, τι γίνεται. Καλά αδερφέ. Καλά φίλε, σε παίρνω. Μια φορά στο τόσο σε παίρνω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Η πλειοψηφία ακούει όμως... χωρίς να παίρνει τηλέφωνο. Εγώ νιώθω έτσι, ότι εκεί έξω είστε και δεν χρειάζεται, είναι απαραίτητο. Ο περισσότερος κόσμος δεν παίρνει τηλέφωνο, εντάξει. Σημασία έχει να που υπάρχουμε και είμαστε στην παρέα αυτή και ακούτε τι λέμε, εντάξει. Okay. Για πες λοιπόν. Φίλε, ναι. Για τον Ακπομ καλά κάνει η διοίκηση και τον Ζωδίνη. Γιατί μπορεί να μην έκανε καλή χρονιά φέτος. Ναι. Αλλά σκέψου να έκανε τη χρονιά την περσινή. Φέτος. Ναι. Θα ήταν, δηλαδή, πιστεύω, διπλά τα λεφτά. Έτσι, άμπρακο, για, να δηλαδή, για να το πω έτσι, κομπογιανίτικα τελείως. Απλά δεν είμαι ούτε μάνατζερ, ούτε είμαι στο λογιστήριο, αλλά τα δύο νομίζω θα ήταν πολύ παραπάνω. Τέσσερα, εγώ λέω. Πέρσι. Θα ήταν παραπάνω πάντως. Ερώτηση. Φέτος... ερώτηση σε αυτό που λες. Αν έβγαζε πολιτήριο η ομάδα στο Τσούμπα Ακπομ την επομένη του τελικού, δηλαδή double, αείτο το πρωτάθλημα και στέψη double με ανάποδο ψαλίδι στον τελικό. Νομίζω το καταλαβαίνετε έτσι, το timing. Είναι διαφορετικό. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό που λες. Σκέψου ότι έφυγε ο Πρίγιοβιτς,
Έτσι, και λέμε τώρα ποιος θα αντικαταστήσει το κενό και ξαφνικά έρχεται ο Άκωμα από το πουθενά και σε βάζει να πούμε 8 γκολ, 10, πόσα έβαλε. Μποφίλιου μπορεί να παίξαμε γιατί δεν έβαλε όσα είχα πει, αλλά έκανε να μην φανεί το κενό ο Τσούμπα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Απλά βάζουμε μία παράμετρο τώρα που δεν την πολύ συζητάει ο κόσμος και πρέπει να την πούμε. Αν ο Τσούμπα δεν φύγει τώρα, αδερφέ, από το Δεκέμβρη και μετά, θα μπορεί να φύγει χωρίς να πάρει φράγκο η ομάδα. Εντάξει, ας το κάνει ανανέωση. Άλλο αυτό που λες. Απλά, ας του δώσει άλλο ένα χρόνο. Απλά, είναι αυτή η διαφορά σε σχέση με τον Σφιντέρσκι, ο οποίος Σφιντέρσκι είχε άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Έτσι, ο ΑΚΠΟΜ εκπνέει, τελειώνει το συμβόλαιό του του χρόνου. Άρα από το Δεκέμβρη μπορεί να έρθει και να σου πει: ξέρεις κάτι, συμφώνησα με την Μπεσίκτας και θα πάρουμε τίποτα εμείς. Μηδέν. Άμπρα. Συν ο κορονοϊός, συν η μέτρια χρονιά, συν γενικά η κρίση αυτά κτλ. Και εμένα το 2. Είναι ρίσκο, ρε. Τι να, το 2 μου κάθεται κάπως, δηλαδή θέλω, ρε παιδί μου, ήθελα να ακούσω έστω ένα τριαράκι αλλιώς. Πώς να σου πω, δεν βγαίνω, μάνα μου που λένε. Οι λαϊκατζίδες. Τριάρι πάτωμα. Εντάξει, τώρα δεν είμαστε εκεί, αδερφέ, για να κάνουμε... Έχει δείξει δείγματα το παλικάρι και επιπλέον την μπάλα την έμαθε, να πούμε, στην Arsenal. Δεν την έμαθε στα άσπρα χώματα. Δεν αντιλέγω. Έχει διαφορά. Δεν αντιλέγω. Απλά... Τέλος πάντων, όσο τώρα... Ναι, για πες. Ναι. Πες μου. Όχι, μη σε διακόψω. Πες. Τι θέλεις. Απλά τώρα για το Βιερίνια που γίνεται επίσης κουβέντα. Εντάξει, να σου πω εγώ προσωπικά εγώ, ναι. Προσωπολάτρησε δεν είμαι για κανέναν, πλην ενός. Ναι. Πλην ενός. Τον ναι. οποίο τον εκθίασε στο προηγούμενο πριν το διάλειμμα να πούμε. Εντάξει, ναι. ο άνθρωπος τότε σε είχε πει, φέρε να υπογράψω και ό,τι θες βάλε νούμερο, ό,τι δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει. Και γι' αυτό τον λατρεύσαμε. Τώρα εγώ χαλάστηκα να σε πω την αλήθεια όταν διάβασα εκείνο ότι ο Μαωρίσιο και ο Βιερίνια διαπραγματεύονται να πούμε το ποσό για να κάτσουν ένα μήνα. Ναι. Δηλαδή εγώ αν ήμουν ο Βιερίνια, έχοντας στην Κάβα ένα δεκάρικο, για πλάκα ένα δεκάρικο, μπορεί να είναι και παραπάνω, και καλά κάνει και έχει το παλικάρι, αλλά αν ήμουν εγώ ο Βιερίνια, δεν θα έλεγα να πούμε τώρα πόσο θα με δώσεις εσύ να κάτσω ένα μήνα ακόμη. Θα έπαιζα μπάλα ένα μήνα έτσι. Μα είπα και το πρωί, εντάξει, είπα και... Δηλαδή ναι. έχεις κάνει όλα σ' άκουσα και το πρωί, ναι, ναι. σ' άκουσα. Θυμάσαι τι είπα το πρωί, που είπα, χωρίς να μπλέκομαι τώρα στο καθενός τα οικονομικά, με έναν άνθρωπο που είναι 100% του συναισθήματος και του φιλότιμου ο Ιβάν, δηλαδή όσο σκληρός επιχειρηματίας είναι, όσο πετυχημένος, όσο δυνατός και να είναι, όταν εγώ πάω και του πω, πρόεδρε, τι είναι αυτά για τον ένα μήνα. Θα κάνουμε τέτοια συζήτηση. Ούτε καν! Δεν θέλω καν να συζητήσω τίποτα. Έλα, εγώ για την. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει. Ή βάλε εσύ ό,τι νομίζεις. Νομίζεις ότι θα τον αδικούσε ο Ιβάν. Αυτό ρώτησε είναι και δυνατόν, το πρωί. Όχι, θα τον αδικούσε. Θα τον έδινε και παραπάνω. Δηλαδή. Τι θα παίρνει 50 φράγκα, πάρε 100 ώρες. Να πιει μια πορτοκαλάδα. Τώρα, με την επιφύλαξη βέβαια, αν έχουν γίνει αυτοί οι διάλογοι. Αν είναι δυσαρεστημένος, αν είναι ενοχλημένοι, πάντα βάζω αν, γιατί νομίζω μόνο ο Αντρέ και ο Ιβάν γνωρίζουν αν έχει συμβεί κάτι. Και είναι ψυχραμένη η μία ή η άλλη πλευρά. Ή και νομίζω, φίλε, αλλά όσοι έχουμε δουλειά, ωστόσο όμως έχουμε γίνει και πιο σοφοί σε πολλά ζητήματα. 100%. Τον έχουμε φάει τον παπά πάρα πολλές φορές, οπότε αυτός ο παπάς μας κάνει να σκεφτόμαστε και λίγο και πιο σοφά. Απλά σε τέτοιες περιπτώσεις, τι κάνει τώρα η αντίπαλοι μας. Που δουλεύουν νυχθημερών στην προπαγάνδα και στο πώς θα βάλουν φυτίλια, στο πώς θα μας διχάσουν, στο πώς θα μας γυρίσουν πίσω σε εσωστρέφεια να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο τρόπος που θα αποχαιρετήσουμε, αν αποχαιρετήσουμε, ο τρόπος που θα χωρίσουν οι δρόμοι μας με το Βιερίνια, θα δείξει και πόσο ο σύλλογος έχει μεγαλώσει σε κάθε επίπεδο, αδερφέ. Το πώς αν οπαδός ξέρω να εκτιμώ αυτόν που ξέρουμε τι πρόσφερε τα 2 προηγούμενα χρόνια. Ασχέτως που τώρα μπορεί να πει εγώ θέλω τόσα, δεν μου τα δίνεις αυτά. Νομίζω ότι και οι 2 πλευρές, αν χωρίσουν οι δρόμοι, δεν θα ξεχάσουν τι έχει προσφέρει ο ποδοσφαιριστής. Όχι, κανένας δεν θα ξεχάσει. Έτσι. Γιατί έχει βάλει το όνομά του, να πούμε, στους τελευταίους τύπους που πήρε ομάδα. Και το όνομά του όχι μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Σε ξεχωριστή θέση. Πρώτο. Για πολλούς λόγους. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο όμως έχω να το καταλογίσω και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, πριν από μια εβδομάδα μιλούσαμε για θέμα προπονητή, σωστά. Ναι. Για μένα καλός έμεινε ο Φερέιρα. Ήθελα να μείνει ο Φερέιρα ασχέτως με όλες τις φαλιάρες. Ξέρεις γιατί ήθελα να μείνει. Ασχέτως, δεν άκουσα. Ασχέτως.
ασχέτως με όλα τα τελευταία που είχαν εκεί στην ομάδα. Μετά τα Χριστούγεννα. Έτσι. Ναι, ασχέτως με τα αποτελέσματα. Και ξέρεις γιατί ήθελα να μείνει. Γι' αυτό ακριβώς που σε είπα πριν, ότι έχω γίνει πλέον σοφός. Ναι. Γιατί τον Λουτσέσκου, εντάξει, εγώ όπως και άλλοι 99% θέλαμε να φύγει νύχτα. Ναι. Για τον Λουτσέσκου, εγώ προσωπικά, γι' αυτό σε είπα, 100% θέλαμε να φύγει. Γι' αυτό σου λέω, εγώ προσωπικά, εγώ έχω γίνει σοφός και γι' αυτό ήθελα να μείνει. Γιατί πιστεύω σε αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, και φάνηκε το πράγμα με το που βγήκε το ΚΑΣ, κατευθείαν πήγε και έβγαλε διπλό κάτω στο τηγάνι. Ναι. Όμως το Βιερίνα, ξέρεις το χρόνο. Εάν συνέβαιναν όλα αυτά μέσα στα αποδυτήρια, έπρεπε εσύ σαν αρχηγός να πάει και να καθαρίσει την μπουγάδα. Πώς χτυπούσε το χέρι ο Βαρέλα στο ΆΚΑ, να πάει να χτυπήσει το χέρι μέσα στα αποδυτήρια και να πει: κοιτάξτε, μάγκες. Όποιος δεν θέλει, να η πόρτα εκεί είναι. Εντάξει, εδώ είναι ΠΑΟΚ. Δεν είναι να πούμε δημόσιο. Εννοείς, για να το πούμε έτσι πολύ πιο απλά, να βγει και να στηρίξει αυτό σαν αρχηγός τον προπονητή, ασχέτως που μπορεί να είχε παράπονα από τη χρησιμοποίηση, από τη διαχείρισή του, να βάλει πλάτη και να πει ναι, αλλά εδώ είμαστε οικογένεια και πρέπει αυτό ακριβώς, να το στηρίξουμε. Γιατί εδώ είναι ΠΑΟΚ, φίλε, και ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Στην πράξη όμως, όχι στα λόγια. Έγινε, αδερφέ, σε ευχαριστώ πολύ. Βάλε με στην κλήρωση, αν θέλεις, βάλε με στην κλήρωση. Λίγο, θύμισε 483. Θύμισε μου πάλι ονόμα. Στέργιος, 483. Έγινε, Στέργιο. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Πάμε εδώ. Χαίρετε. Καλησπέρα, Κωστή. Καλό στο Στράτο. Λοιπόν, εμένα μην με βάλει στην κλήρωση. Εντάξει. Θα σου δώσω τα τρία τελευταία ψηφία για να μην με βάλει στην κλήρωση. Λοιπόν. Για πες. Πάμε για το θέμα του Τσουμπάκπον. Ναι. Εγώ χαίρομαι που η διοίκηση... Μπορώ να σου πω κάτι άσχετο. Να μου πεις. Συμφωνώ μαζί σου για τον Εσίτη. Αυτό επειδή χθες το απογευματάκι έχεις μια διαφωνία. Είμαι μαζί φίλε, σου. Φίλε, συγγνώμη τώρα, δηλαδή δεν γίνεται κλείστο, δεν χρειάζεται. Ποδόσφαιρο. Απλά ήθελα να σου το πω μόνο. Εντάξει, ωραία, το ξέρω. Μα όσοι βλέπουμε ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να ακούμε, ρε φίλε, ότι θα έπρεπε να ντρέπεται ο Πάκου που πήρε λεφτά τώρα για να φέρει πέσα τον Εσίτη. Είναι συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Ναι, δεν περιμένουμε. Είναι συγκεκριμένος αμυντικός χαφ. Έχει αυτά. Ναι. Δεν φταίει αυτός που δεν είναι κάτι άλλο, παιδιά. Ούτε βγήκε ποτέ επίσης, να μας πει ότι εγώ είμαι ένα δεκάρι, ας πούμε. Έτσι. Πρόσεξε, επίσης όμως δεν του έδωσες και τον χρόνο να σου δείξει τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει. Είναι συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Για συγκεκριμένα παιχνίδια. Ωστά, έτσι. Είναι συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, αλλά δεν του έδωσε και τα παιχνίδια που έπρεπε για να σου δείξει τι μπορεί να κάνει. Δηλαδή, τον έβαλε να παίξει τα παιχνίδια με τον Άγιαξ, έπαιξε 3-4 μάτς, μετά τον εξαφάνισε και τον δημήθηκε 10 αγωνιστικές πριν το τέλος. Στράτο, για να πούμε με ονόματα, να το κάνουμε πιο λιανά στον κόσμο. Δεν είναι ούτε Βιτόλο, ούτε Τσίμιροτ, ούτε Κάνια, ούτε Σάκχοφ. Δεν είναι ούτε Μαουρίσιο, δεν είναι ούτε Μίσιτς, αν πάμε μπροστά γιατί αυτή δεν είναι εξάρια που λέω τώρα. Αλλά δεν είναι, είναι μια άλλη κατηγορία παίκτη. Μπορεί να γίνει όμως αν δουλευτεί σωστά σαν τον Καμαρά του Ολυμπιακού. Μπορεί να μου πει κάποιος ότι εκεί δεν μπορεί να βασίσεις δημιουργικά το παιχνίδι σου. Βεβαίως, αλλά αυτός δεν είπε ποτέ ότι εγώ είμαι ένα οκτάωρο δεκάρι. Είναι αυτός. Αλλά τη μεταβίβαση τη 40 όμως. Την έχει μια χαρά. Την έχει μια χαρά και το έδειξε. Το θέμα είναι όμως ότι όταν παίζει σε μια ομάδα με καινούριους συμπαίχτες, οι οποίοι δεν κάνουν και κίνηση, γιατί ο Πάκου είναι πολύ στατικός, από τότε που έφυγε ο Ίβιτς, και το συζητάμε αυτό εδώ και πολύ καιρό με ανθρώπους που βλέπουν ποδόσφαιρο και όχι μπάλα. Ναι. Εντάξει, από τότε που έφυγε ο Ίβιτς, ο Πάκου είναι πολύ στατικός, φίλε. Ναι. Παρεπιπτόντος με όλη μας τη ζέση και τις καλύτερες ευχές αυτός να ο άνθρωπος να πάει και να διαπρέψει. Εγώ πάντα λέω ότι στα πρωταθλήματα που πήρε ο Λουτσέσκου, στα δύο ντάμπλ, έχει τον πυλώνα τον έκτισε ο Ίβιτς μαζί με τον Μίχελ. Αυτός έσκαψε και έβαλε τα πρώτα θεμέλια, εκεί είδαμε μπαλάρα, εκεί πήραμε το κύπελο. Και σου έφερε και το καλύτερο σύντερφορ της ιστορίας σου. Και αυτό φυσικά. Και αυτό. Εντάξει, και δηλαδή... καθάρισε και διάφορα άλλα πράγματα που ήταν βαρύδια. Στην ομάδα μην ξεχνάμε, μην πηγαίνουμε τώρα πάλι πίσω. Αλλά, για να λέμε και αλήθειες, στηρίχθηκε το λιγότερο από όλους τους προπονητές που είχε στα τελευταία χρόνια επισαβίδι με μεταγραφές. Γιατί αν δεν τον άφηναν με τον Κλάους εκείνο το καλοκαίρι μόνο,
και του φέρανε ένα center forward εκείνο το καλοκαίρι, ο ΠΑΟΚ θα είχε παίξει στο μίλου του και θα κάνει παπάδες. Εγώ είναι προσωπική μου άποψη αυτή που εκφράζω. Χαίρομαι που βλέπω. Όπως χαίρομαι που βλέπω τον Κωσεσάο και προκόβει. Και νιώθω έτσι, μια περηφάνεια για τον Ίβιτς ακόμα περισσότερο. Έτσι, γιατί πραγματικά ήρθε από τα σπλάχνα με μηδενική προπονητική εμπειρία. Ήρθε και άφησε αποτύπωμα και εκεί ακούστηκε το δύο φορές την εβδομάδα. Έτσι. Πω. Έτσι. Θέλω να έτσι. Το πω αυτό. Απλά χαίρομαι, ασχέτως που δεν γύρισε, έτσι, χαίρομαι να τον βλέπω να προκόβει. Και μακάρι να τον δω και στην πρώτη Αγγλίας και να λέμε αυτός είναι ένας δικός μας άνθρωπος, είναι ένας δικός μας. Και κάποια παιδιά. Στιγμή μετά την πρώτη Αγγλία να γυρίσει και σε εμάς, ρε φίλε, και να σηκώσει, γιατί ξέρεις, έχει αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς, υπάρχει μία ακόμα πρωταθλήματος που πρέπει να έχει το όνομά του επάνω, διότι κάποιοι στον Πλατανιά ακόμα είναι πλέμμα ρεν. Ήπια βία. Εντάξει. Εγώ τον Στράτο μου, τον έπαινό μου, δεν το συνδέω απαραίτητα με το μέλλον του στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Όχι. Είναι απλά, δεν τα λέω απλά καλά κάτι τα χρωστάει. Κάτι χρωστάει στον εαυτό καλά, του 100%. Και σε εμάς. Δηλαδή, μία κούπα πρωταθλήματος με το όνομά του πάνω τη χρωστάει, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Αφού οι άλλοι τρώγανε ξύλο. Τι να γίνει. Ήπιο όμως. Α, φίλε, θέλω ήπιο, να είσαι προσεκτικός. Εντάξει, συγγνώμη. Κάνε αποφώνηση λοιπόν. Λοιπόν, να κάνω αποφώνηση. Χαίρομαι πολύ που η διοίκηση ήρθε στα συγκαλά της και δεν έδωσε το ποδοσφαιριστή για ένα κομμάτι ψωμί, διότι αυτή ήταν η πρόταση των ΑΚΠΟ. Ο ΠΑΟΚ θα έμπαινε και μέσα, αν τον έδινε με τα 2,5 εκατομμύρια που ακούστηκαν. Δηλαδή, ούτε τα λεφτά του πίσω δεν θα έπαιρνε από αυτά που έδωσε για να τον αποκτήσει. 1,5 συν 500 έδωσε. Θα ήταν ίσα βάρκα, ίσα πανί. Ούτε. Γιατί άρχισε να δικαιούται το 30% της μεταπόλησης του παίκτη. Στα 2 δεν θα ήταν μέσα τα λεφτά αυτά. Ήταν 2 καθαρά δικά μας. Όχι, αυτό είναι σίγουρο που σου λέω. Γι' αυτό και δεν δέχτηκαν οι άλλοι ρεκοστοί. Τι δεν καταλαβαίνεις τώρα. Αυτοί λέγανε 2,5 εκατομμύρια take it or leave it. Και εμείς λέμε leave it, δεν το θέλουμε. Δεν τα δεχόμαστε. Νομίζω ότι κάπου θα ανέβουν. Έτσι και θα βρεθεί. Δεν θα ανέβουν. Δεν θα ανέβουν. Η Σύκταση έχει οικονομικά προβλήματα, δεν μπορεί να ξεφύγει. Λόγω κορονοϊού δεν είναι δυνατόν. Αυτό που μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ τώρα, αν θέλει να φερθεί έξυπνα, είναι να πάει, να του πει το άκπομ, ψήτε, έλα εδώ, μικρέ, πάρε μια ανανέωση τριετή για τα μάτια του κόσμου, ωραία, παίξε την παλίτσα σου, να μπούμε μίλους Europa League τουλάχιστον, και αν μπούμε Champions League ακόμα καλύτερα, παίξε, ξέρω εγώ, μπάλα, σκίσου, και το Γενάρη φέρε 5-6 εκατομμύρια και στο καλό, στην ευχή της Παναγίας. Έγινε. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Φεύγω. Χαιρετώ, αδερφέ μου, γεια σου Στράτο μου, γεια. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, έρχεται Γιώργος Αγόρας, μένετε εδώ, στο αγαπημένο σας αθλητικό ραδιόφωνο, στον αθλητικό Λίμπερο, σε 107 και 4. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Θα τα πούμε αύριο, τελευταία μέρα πριν την άδεια. Θα κάνουμε και την κλήρωση για την τηλεορασάρα. Όσοι στείλατε μήνυμα, όσοι πήρατε μέρος με τα σταθερά. Αύριο να έχετε το νου σας, 10 παρα 5, κληρώνουμε μια τηλεορασάρα LG από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδη. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Bye, bye!